Καλησπέρα σας, καλησπέρα σε όλους. Σήμερα είναι el Día de los Muertos για το Μεξικό, οπότε είναι μια πάρα πολύ όμορφη μέρα για όλη την Λατινική Αμερική. Αλλά και είναι σημαντική σήμερα γιατί έχουμε ένα φόρο τιμής στον συγγραφέα Μονταλβάν. Γι' αυτό έχουμε την υποστήριξη της εκδόσης Μετέχνιο και το περιοδικό Polar για αυτή την ωραία εκδήλωση. Έχουμε μαζί μας επίσης τον δημοσιογράφο Γρηγόρης Ασαριάδης και οι συγγραφείς Ανδρέας Αποστολίδης και Κώστας Καλφόπουλος. Λοιπόν, σας αφήνω με τον κύριο Γρηγόρη, γιατί είναι και ο συντονιστής και θα μας πάει σε ένα πολύ ωραίο ταξίδι σήμερα για να γνωρίσουμε καλύτερα το έργο του Μονταλβάν. Ευχαριστώ πάρα πολύ σε εσάς, κύριοι, που είσαστε μαζί μας σήμερα. Ευχαριστούμε και εμείς. Ευχαριστούμε και εμείς την Αντριάννα. Εκτός από δημοσιογράφος, ο Γρηγόρης Αζαριάδης γράφει που και μερικά βιβλία κι αυτός. Είναι μεγάλη χαρά να διαβάζεις Μονταλβάν, να είσαι αναγνώστη, να τον αγαπάς πάρα πολύ και να έχεις μαζί σου δύο ανθρώπους σαν τον Κώστα τον Καρφόπουλο και τον Ανδρέα Αποστολίδη, που είναι ειδικευμένοι όχι μόνο στο Μονταλβάν, γενικά σε θέματα σκηνική λογοτεχνία. Θα μας βοηθήσουν πάρα πολύ να μπούμε λίγο βαθύτερα στο έργο του μεγάλου Ισπανού συγγραφέα. Θα τους ακούσω κι εγώ σαν αναγνώστης και θα προσπαθήσω σαν αναγνώστης να εκφράσω μερικές απορίες μέσα από μερικές ερωτήσεις που θα μας βοηθήσουν να δούμε καλύτερα το έργο του μεγάλου Ισπανού. Μανουέλ Βάσκεθ Μονταλβάν, γεννημένος το 39, μια ζωή σαν παραμύθι. Και θα ήθελα, ξεκινώντας Κώστα από σένα, αν μπορείς να μας πεις δύο λόγια συνοπτικά για τη ζωή του Μονταλβάν και φτάνοντας μέχρι και τον τραγικό εντός εισαγωγικών θάνατο του. Κάτι από τις τραγικές συνθήκες, δηλαδή, που έγινε στο αεροδρόμιο στην Παγκόβα. Ναι, ευχαριστώ, Γρηγόρη. Ευχαριστώ την Αντριάννα. Ευχαριστούμε και το ΛΕΑ για την πρόσκληση. Μόνο που θα χρειαστώ λίγο παραπάνω από δύο λόγια, Γρηγόρη. Γιατί ο Μονταλβάν αποτελεί ούτως ή άλλως αυτονόητα, δηλαδή, μία ξεχωριστή περίπτωση. Εγώ θα ήθελα καταρχάς να καταχραστώ λίγο τον δικό μου χρόνο και ελπίζω όχι τον δικό σας για να παρουσιάσω κάποια βιβλία, γιατί όταν μιλάμε για τους συγγραφείς θα πρέπει βεβαίως αυτονόητα να μιλάμε και για τα συγκεκριμένα βιβλία και γενικότερα για το έργο τους. Έχω λοιπόν εδώ ένα από τα πιο εμβληματικά που είναι ο φόνος στην Κεντρική Επιτροπή για το οποίο θα μιλήσουμε. Από τις εκδόσεις, αυτό ήταν από τις εκδόσεις Μέδουσα. Από τις εκδόσεις Τάχη που πλέον δεν υπάρχουν, είναι οι συνταγές του, οι μαγειρικές, όπως τις αποκαλεί Ανήθικες. Ένα εξαιρετικό βιβλίο και όχι μόνο για τους λάτρεις της μαγειρικής. Ένα βιβλίο επίσης που θα μας απασχολήσει, παλιότερα από τις εκδόσεις Μετέχνιο, ο Σέντερφορντ δολοφονήθηκε το Σούρκο. Επίσης πολύ ενδιαφέρον παρουσιάζει από τις παλιές εκδόσεις Δελφίνη ο Ελληνικός Λαβύρινθος, που έχει μάλιστα και πρωταγωνιστεί έναν Έλληνα ονόματι Αλέκο Φαραντούρη, και το μυαλό μας πηγαίνει και στη Μαρία Φαραντούρη. Τελευταία ουσιαστικά εκδόθηκε από το Μετέχνιο το Τατουάζ. Και βέβαια στο Μετέχνιο πάλι, που στεγάζει ουσιαστικά σχεδόν το σύνολο του έργου του, είναι η Βαρκελόνη του Μανόλο με πρόλογο Πέτρου Μάρκαρη, τρία μυθιστορήματα. Δεν χρειάζεται να τα αναφέρω, λίγο πολύ τα ξέρουμε. Και μιας που έκανε και τη μυθική αναφορά και η Αντριάννα για το περιοδικό, στο τελευταίο Polar έχουμε τις μαύρες σελίδες αφιερωμένες στον Μονταλβάν, όπου μας μιλάει ο Θανόν, ο λογοτεχνικός επίγονος ουσιαστικά του Μονταλβάν, σε μια συνέντευξη. Έχει ένα εξαιρετικό κείμενο ο Ανδρέας Αποστολίδης για το φόνο στην Κεντρική Επιτροπή, που θα μας απασχολήσει στη συνέχεια.
Και επιπλέον έχουμε και το κείμενο του, το πρόλογο του Πέτρου Μάρκαρη από την τριλογία. Τώρα για τον Μονταλμπάν, αν μπούμε στα βιογραφικά του, νομίζω ότι θα χρειαστούμε και μια δεύτερη συνεδρία, οπότε εγώ θέλω απλώς να ξεκινήσω με κάποια βασικά θέματα που, τα οποία θέτει ουσιαστικά ο Μονταλμπάν και ανατρέπει τους κανόνες του παιχνιδιού. Θα έλεγα εμένα, δηλαδή, έτσι για να το δώσω λίγο παραστατικά, ο Μονταλμπάν μου φαίνεται σαν ένας σκακιστής ο οποίος εκεί που παίζεται μια παρτίδα σκάκι από δύο, ας πούμε, εξαιρετικούς μέτρ, πηγαίνει και τους καλάει το παιχνίδι. Ποιο είναι αυτό? Το πρώτο είναι ότι ο Μονταλμπάν επηρεάζεται μεν από την ισπανική παράδοση που υπάρχει από τον Μεσοπόλεμο ήδη και λίγο στις αρχές δεκαετίας του 70, αλλά είναι αυτός που εισάγει ως ύφος αλλά και ως θεματική λίγο πολύ το αμερικάνικο, το hardboiled. Αυτό είναι το πρώτο. Το δεύτερο στοιχείο είναι ότι ο Μονταλμπάν, κυρίως με το φόνο στην Κεντρική Επιτροπή, έχει προηγηθεί βέβαια το «Εγώ σκότωσα τον Κέννεντι», ένα βιβλίο που το έχουμε λίγο πολύ ξεχάσει. Ακόμα και εγώ το έχω ξεχάσει όταν το είχα πρώτο διαβάσει. Το δεύτερο λοιπόν που κάνει ο Μονταλμπάν είναι χτυπά στην καρδιά του συστήματος και κυρίως του πολιτικού συστήματος και ακόμα πιο βαθιά στον πυρήνα του πολιτικού συστήματος του μεταφρανκικού, της μεταφρανκικής Ισπανίας, που είναι το Κομμουνιστικό Κόμμα της Ισπανίας, το PCF, λέμε. Και εκεί θα αναφερθεί και ο Ανδρέας. Το τρίτο στοιχείο στον Μονταλμπάν είναι ότι βάζει τη Βαρκελόνη το λογοτεχνικό άτλαντο του αστυνομικού και εδώ έχουμε πάλι μια ανατροπή, γιατί όλοι θα περιμέναμε λίγο πολύ τη Μαδρίτη να κυριαρχεί και όχι τη Βαρκελόνη, δηλαδή τους Καστιγιάνους και όχι τους Καταλωνούς. Επίσης, δημιουργεί μια παράδοση, μια παροδία ζεύγους Holmes Watson, είναι ο Καρβάλιο. Να θυμίσω σε εμάς τους συνομήλικους, δεν λέω τώρα νεότερους ή μεγαλύτερους, αλλά τέλος πάντων εμείς οι συνομήλικοι ξέρουμε ότι ο Καρβάλιο, τον συνδέω με τον Καρβάλιο, με τον Οτέλοντε Καρβάλιο της Πορτογαλικής Επανάστασης. Αυτό κάνει και ο Μονταλμπάν, και από τον Μονταλμπάν θα πάρει θα μετατραπεί μάλλον μέσω του Καμιλέρη ο Μονταλμπάνο. Είναι ενδιαφέροντα αυτά τα παιχνίδια. Τρία ακόμα πράγματα και θα δώσω αμέσως το λόγο στον, μάλλον εσύ θα δώσεις αμέσως το λόγο στον Ανδρέα. Επιπλέον, ο Μονταλμπάν μετατρέπει το ποδόσφαιρο από θέαμα σε ένιγμα, κυρίως στο Σέντερφορ που δολοφονήθηκε το Σούρουπο. Δημιουργεί μέσα στο αφήγημα το αστυνομικό μία ερωτική σχέση για την ντόπια και ευρύτερη γαστρονομική παράδοση. Εκεί είναι επίσης μία τομή που σχετίζεται εν μέρη και με το λεγόμενο Μεσογειακό Νουάρ. Συνολικά θα έλεγα και συμπερασματικά ο Μονταλμπάν είναι ένας ιερόσυλος σε αυτό που ο ίδιος αποκαλεί διεθνή ποιητική της οργανωμένης αναρχίας. Αυτά από μένα για την ώρα. Αυτά ήταν ένα ωραίο ξεκίνημα, μας είπε ο Κώστας, και έχω ετοιμάσει για τον Ανδρέα ένα δεύτερο πιάτο, γιατί μιλάμε για μέτρο της αστρονομίας του Μονταλμπάν. Ανδρέα, θα σε παρακαλούσα να μας βάλεις λίγο, Ανδρέα, στο κλίμα της εποχής που γράφει ο Μονταλμπάν. Γιατί είναι ένα, όπως και ο Κώστας το ανέφερε πριν, όπως και εσείς αυτό το πραγματικά εξαιρετικό άρθρο για το φόνο στην Κεντρική Επιτροπή, πριν μιλήσουμε για το φόνο, που θα είναι το επόμενο θέμα μας, να μπορέσει να μας βάλει στο κλίμα το πολιτικό, το κοινωνικό της εποχής που γράφει ο μεγάλος Ισπανός συγγραφέας. Ναι, είμαστε σε μια απομακρυσμένη εποχή από το σήμερα. Μιλάμε τώρα για 50-60 χρόνια πίσω. Καταρχήν γράφει το πρώτο του βιβλίο το 72. Το 72 επικρατεί ακόμα η δικτατορία και το καθεστώς του Φράνκο. Οπότε υπόκειται σε καθεστώς λογοκρισίας. Δεν μπορεί να γράψει για τα πράγματα τα οποία στη συνέχεια, ας πούμε, θα γράψει. Οπότε το πρώτο, ας πούμε, που κάνει είναι ότι μεταφέρει το σκηνικό στις Ηνωμένες Πολιτείες και από εκεί, ας πούμε, ξεκινάει η πρώτη του ιστορία. Νομίζω ότι αυτό, ας πούμε, είναι μια συμβολική χειρονομία, διότι ξεκινάει να μεταφέρει και αυτό το hard-boiled προς το ισπανόφωνο, ας πούμε, κοινό.
Αλλά νομίζω ότι είναι ένας συνδυασμός μιας συμβολικής χειρονομίας και από την άλλη μιας αναγκαστικής τακτικής για να μπορέσει, ας πούμε, να γράψει και να κυκλοφορήσει, ας πούμε, το έργο του. Έχει ενδιαφέρον ότι αυτή την χειρονομία προς το hardboiled γίνεται στα ισπανικά και στην Ισπανία από τον Μονταλμπάν. Έχει ενδιαφέρον ότι συμβαίνουν ίδια πράγματα και στη Λατινική Αμερική χωρίς να είναι κανένα συνεννοημένος μεταξύ τους. Απλώς υπάρχει η κοινή, ας πούμε, βάση της ισπανικής γλώσσας. Δηλαδή, ας πούμε, το 1974 στην Αργεντινή βγαίνει από το δολοφόνος που προτιμούσε τις ξανθιές του Μαρτίνι και από τον Σοριάνο, θλιμμένος τελευταίος και μόνος, σε αυτό το τελευταίο επανεμφανίζεται ο Φίλιπ Μάρλο, κάνει μια συνέχεια του Φίλιπ Μάρλο. Και ο Μαρτίνι, οι δολοφόνοι προτιμούν τις ξανθιές, αναφέρεται στην Μέρλιν Μονρόι, φυσικά κάνει αναφορά στο σχετικό φιλμ κτλ. Οπότε, ας πούμε, η χειρονομία, δηλαδή στην ισπανόφωνη αστυνομική λογοτεχνία, συμβαίνουν, ας πούμε, το 1972, το 1974, το 1975, ορισμένες κοινές κινήσεις σε απομακρυσμένες γεωγραφικά περιοχές, οι οποίες όμως έχουν τον ίδιο παρονομαστή, που είναι να μεταφέρουν στην ισπανόφωνη αστυνομική λογοτεχνία το hardboiled. Και αυτό είναι, ας πούμε, είναι μια αφετηρία στην οποία παίρνει μέρος ο Μονταλμπάν. Τώρα, από εκεί και πέρα, από τη στιγμή, ας πούμε, το 1975 πεθαίνει, ας πούμε, ο Φράνκο και υπάρχει μια μεταβατική περίοδος 4-5, ας πούμε, ετών ώστε να εδραιωθεί, ας πούμε, κάπως η δημοκρατία και μέσα σε αυτήν να πάρει ύστερα από πάρα πολλά χρόνια μέρος στο Κομμουνιστικό Κόμμα. Αυτή τώρα η μεταβατική, ας πούμε, περίοδος δίνει τη δυνατότητα στον Μονταλμπάν να γράψει διαφορετικά και να αρχίσει, ας πούμε, μια θεματολογία με πολύ μεγαλύτερη άνεση, χωρίς τον φόβο της και το άγχος, ας πούμε, της λογοκρισίας. Και εκεί, ας πούμε, θα περάσουμε στο πλέον, ας πούμε, ενδεχομένως στο πιο σημαντικό του έργο, στον φόνο στην Κεντρική Επιτροπή. Σταματάω εδώ για την ώρα. Ακούγομαι? Ναι, ναι. Ναι, ναι. Λοιπόν, ακούγομαι, αλλά δεν βλέπω τον εαυτό μου. Ούτε και εμείς δεν βλέπουμε. Ναι, κάτι έχει συμβεί, δεν ξέρω. Θα ακούγομαι χωρίς να βλέπουμε. Θα επανέλθει η εικόνα, Γρηγόρη, προχώρα. Ναι, ναι. Το επόμενο που θέλω να ρωτήσω και ήθελα να πάμε με τη σειρά να την αντιστρέψουμε, Κώστα, να απαντήσει πρώτα ο Ανδρέας, είναι ότι μία εξαιρετική ανάλυση για το φόνο στην Κεντρική Επιτροπή. Βλέποντας την ανάλυση, τώρα ελπίζω ότι φαίνομαι κιόλας, βλέποντας την, διαβάζοντας την ανάλυση του Ανδρέα, μου γεννώνται πάρα πολλά ερωτηματικά. Ως συνήθως ο Ανδρέας κάνει μια πολυεπίπεδη ανάλυση του έργου, μου μένουν συγκεκριμένα σημεία όπως ευρωκομμουνισμός, ο Καρίλιο και ο Γκαρίδο, είμαστε λίγο κοντά σε αυτά τα πράγματα, έτσι. Τα έχουμε πει. Υπάρχει ακόμη αυτό που είπε η Ρωσιλία του Μονταλμπάν, ο Κώστας Καλφόπουλος, ότι επιλέγω μέσα σε ένα φόνο στην Κεντρική Επιτροπή μία αφήγηση Χουντάν, η οποία και αυτή, όπως επισημαίνει ο Ανδρέας στο κείμενό του, είναι χτύπημα κάτω από τη μέση. Όλα αυτά μου δημιουργούν μία αίσθηση ότι το έργο έχει γραφτεί με ένα συγκεκριμένο τρόπο, ούτως ώστε να προκαλέσει τους, ας πω, τους εκπρόπους του υπαρκτού σοσιαλισμού. Είναι δηλαδή ένα έργο, ένα χτύπημα κάτω από τη μέση, κάνω την κριτική με τον τρόπο που θέλω, μέσα που, στην Κεντρική Επιτροπή. Πες μας, Ανδρέα, δύο πράγματα. Είναι συμβολική αυτή η στροφή. Υπάρχει το εξής πολύ ουσιαστικό, το οποίο ενδεχομένως σήμερα να έχει, ας πούμε, ξεχαστεί. Είναι ότι μέχρι την δεκαετία του 60, για τους κομμουνιστές, αλλά και γενικότερα για τους αριστερούς, σχεδόν κατά πλειοψηφία, το αστυνομικό μυθιστόρημα δεν ήταν ένα είδος αποδεκτό.
χαρακτηριζόταν σαν ένα προπαγανδιστικό μέσο της αστικής τάξης του φασισμού, των αντιδραστικών καθεστώτων, του καπιταλισμού. Γενικά ήταν ένα είδος το οποίο σχεδόν απαγορευόταν να το χρησιμοποιήσει η αριστερά. Στη δε Σοβιετική Ένωση υπήρχε ολόκληρη θεωρία και ανάλυση πως είναι κάτι σαν την... Κάτι σαν τη θρησκεία, ας πούμε, το όπιο του λαού. Δηλαδή, ας πούμε, οι Άγγλοι εργάτες που διαβάζουν, ας πούμε, αστυνομικά ή Αγκάθα Κρίστη, αποπροσανατολίζονται από τα καθημερινά τους καθήκοντα στην ταξική πάλη. Λοιπόν, ο Μονταλμπάν αυτό, ας πούμε, που κάνει, είναι να επιτεθεί κατευθείαν σε αυτήν την αντίληψη. Ένα από τα σημεία, τα βασικά σημεία της κριτικής από την οπτική του σοσιαλιστικού ρεαλισμού που ήταν η επίσημη λογοτεχνική σχολή της Σοβιετικής Ένωσης ήταν αυτή η λογική του χουντάνιτ στα αστυνομικά, κυρίως τα βρετανικά και της Αγκάθα Κρίστη. Δηλαδή το ότι υπάρχει ένα έγκλημα, ένα μυστήριο και πρέπει κανένας μέσα σε ένα σχετικά κλειστό κύκλο ανθρώπων να βρει και να ανακαλύψει τον ένοχο. Ο Μονταλμπάν αυτό που κάνει σε αυτό το έργο είναι να χρησιμοποιήσει ακριβώς αυτό το είδος το οποίο θεωρεί το αντιδραστικό και αυτήν την μέθοδο για να εξηχνιαστεί ένα έγκλημα το οποίο γίνεται μέσα στα πλαίσια της Κεντρικής Επιτροπής ενός Κομμουνιστικού Κόμματος. Αυτή η μέθοδος αποδίδει, διότι βρίσκουν στο τέλος τον ένοχο. Είναι μια επιτυχημένη μέθοδος. Οπότε, με μία έννοια, σε αυτό το μυστόρημα εγγράφει συμβολικά την λογική της ανατροπής της φιλοσοφίας του σοσιαλιστικού ρεαλισμού και της καταδίκης του αστυνομικού μυστορήματος μέσα στον τρόπο τον ίδιο που έγραψε τον φόνο στην Κεντρική Επιτροπή. Η σημασία του πράγματος για την ιστορία του αστυνομικού μυθιστορήματος είναι εξαιρετικά σημαντική, διότι μαζί με 2-3 άλλα γεγονότα της εποχής, τα οποία κατά κανόνα ακολουθούν τον Μάη του 68, έχουμε το 71 νομίζω, βγαίνει το πρώτο σημαντικό μυθιστόρημα του Μανσέτ και μετά από 5-6 χρόνια ο φόνος στην Κεντρική Επιτροπή. Νομίζω ότι η δουλειά του Μανσέτ και η δουλειά του Μονταλμπάν αλλάζουν το σκηνικό και αυτή η αλλαγή του σκηνικού για την ιστορία του αστυνομικού μυστορήματος είναι πολύ μεγάλη, διότι η αριστερά μπαίνει στο παιχνίδι. Πριν ήταν εκτός, εντελώς. Ήταν ελάχιστες οι εξαιρέσεις. Υπήρχε μια εξαίρεση στην Αμερική, ο Χάμετ, σαν ιδιαίτερη ιδιόμορφη περίπτωση. Ενδεχομένως, μετά το 70, κάποιες δειλές προσπάθειες στην Ανατολική Γερμανία να υπάρχουν κάποιοι ήρωες μέσα από τις κρατικές υπηρεσίες οι οποίοι να ψιλολύνουν κανένα μυστήριο. Αλλά βασικά η έννοια του μυστήριου είναι εντελώς ασυμβίβαστη με την έννοια ενός κομμουνιστικού κόμματος. Δεν υπάρχει κανένα μυστήριο, όλα αναλύονται μέσα από τον ιστορικό υλισμό. Δεν έχουμε απορίες. Η ύπαρξη μιας απορίας στην Κεντρική Επιτροπή ενός κομμουνιστικού κόμματος είναι η αρχή της συντριβής της. Δηλαδή αρχίζει να καταραίει. Στον Μονταλμπάν υπάρχει από την αρχή το ερωτηματικό. Το άλλο που κάνει είναι ότι βάζει να ερευνηθεί αυτό το έγκλημα μέσα στην Κεντρική Επιτροπή από κάποιον ο οποίος είναι έξω από αυτήν. Το οποίο και αυτό είναι ιεροσυλία. Δεν υπάρχει ποτέ στην ιστορία κάποιου προβλήματος ή κάποιας εσωτερικής εκαθάρισης στα μέλη της Κεντρικής Επιτροπής στο πολιτικό γραφείο ενός κομμουνιστικού κόμματος να έχει έρθει κάποιος απ' έξω για να λύσει το θέμα. Έτσι και έρθει κάποιος απ' έξω σημαίνει ότι καταραίει το ίδιο το κόμμα και η φιλοσοφία του. Οπότε... Αυτό δηλαδή, Ανδρέα, και αυτό δηλαδή που λες με την Ανάθη στο Καρβάλιο, το θεωρείς ότι είναι ένα ακόμη
όπλο, εργαλείο στην διαδικασία της αμφισβήτησης. Ναι, ασφαλώς, είναι ένα κόμμα, διότι λέει, ας πούμε, και πολύ λογικά ότι από τη στιγμή που είναι ένας κλειστός, ας πούμε, κύκλος ανθρώπων, είναι δύσκολο να λυθεί ένας φόνος, ας πούμε, από μια έρευνα, ας πούμε, εσωτερική. Είναι πιο αντικειμενική, θα είναι μια έρευνα απ' έξω. Ξέρεις, απόλυτα, ας πούμε, λογικό αντιμετωπίσεις και την Κεντρική Επιτροπή σε έναν οποιοδήποτε οργανισμό συλλογικό ενός κόμματος, μιας επιχείρησης, οτιδήποτε τέτοιο. Αλλά αυτά, ας πούμε, για την εποχή εκείνη αποτελούν ιεροσυλία, αποτελούν ύβρι. Αποτελούν, ας πούμε, ταμπού. Το εκπληκτικό, αν θέλεις, αλλά και πολύ χαρακτηριστικό της ιστορίας, είναι ακριβώς από τη στιγμή που ανοίγει, ας πούμε, το πεδίο της κριτικής στον δογματισμό ή στην θρησκευτική πλευρά Ανδρέα, συγγνώμη, δεν σας ακούμε. Ναι, δεν ξέρω γιατί. Πάλι χάσαμε το μικρόφωνο σας. Και του Γρηγόρη έχει κάτι. Γρηγόρη, και εσείς πάλι, το μικρόφωνο που είναι στην αριστερά σας κάτω. Τώρα ακουγόμαστε. Τώρα ακούγεσαι, ναι, Γρηγόρη. Ναι. Ο Ανδρέας όχι. Ναι. Ανδρέας, λοιπόν, το χάσαμε. Να πάρουμε την ευκαιρία, Ανδρέα, να μιλήσουμε λίγο με τον Κώστα. Ναι, παρακαλώ, ναι. Κώστα, ναι. Μέχρι να ανακαλυφθεί από τους ωκεανούς ο Ανδρέας, θα ήθελα να πεις δύο λόγια. Είπες το θέμα της ιεροσυλίας και εσύ ακριβώς μου άρεσε η λέξη περί Μονταλμπάν. Ο Ανδρέας μας επικεντρωθήκαμε σε κάποια σημεία με τον Ανδρέα περί της ιεροσυλίας. Το βλέπεις και εσύ. Πες μου εσύ την άποψη τη δική σου για την κεντρική επιγετοφόρο και την κεντρική επιτροπή. Καταρχάς να πω ότι με τον Ανδρέα, χωρίς να έχουμε συνεννοηθεί, αλλάζουμε πολύ εύκολα μπαλιές, κάνουμε ένα-δύο. Αυτό δείχνει ότι είμαστε μια έμπειρη ομάδα, στην οποία συμμετέχεις βεβαίως και εσύ. Και το λέω αυτό γιατί ο Ανδρέας κάνει μνήμα στον Μανσέτ. Ο φόνος στην Κεντρική Επιτροπή και τον ΑΝΤΑ θα έλεγα ότι είναι τα δύο εμβληματικά πολιτικά κατά μία έννοια. Για μένα το όρος πολιτικό είναι λίγο αμφιλεγόμενος, αλλά σε αυτή την περίπτωση μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε. Είναι τα δύο κατεξοχήν πολιτικά αστυνομικά μυθιστορήματα, τα οποία συγκρούονται αφενός ο φόνος στην Κεντρική Επιτροπή με την μεγάλη αγωνιστική και συνδικαλιστική και μαχητική παράδοση του Κομμουνιστικού Κόμματος. Βεβαίως εδώ κάνω μια παρένθεση, μην ξεχνάμε τις έρηδες μεταξύ των κομμουνιστών και των αναρχικών, κυρίως των Ισπανικών εμφύλιο, αλλά δεν θα μπούμε σε αυτά τα χωράφια. Από την άλλη, ο Μανσέτ και αυτός προξενεί μια ολομέτωπη επίθεση απέναντι στην μαχητική radical γαλλική αριστερά που ουσιαστικά καταφεύγει στο Αντάρτικο Πόλις με τον ΑΤΑ, και αυτοί οι δύο ουσιαστικά είναι, θα έλεγα, οι δύο βασικοί πυλώνες του, σχηματικά το λέω, του πολιτικού αστυνομικού μυθιστορήματος. Αυτό που κατά τη γνώμη μου, διαβάζοντας ξανά όταν κάναμε και το θέμα το φόνο στην Κεντρική Επιτροπή, που εμένα μου κάνει ιδιαίτερη εντύπωση και θέλει βέβαια φυσικά περισσότερη ανάλυση, προσέγγιση σε έναν άλλο χώρο και με μια άλλη αφορμή, είναι ότι ο Μονταλμπάν είναι ιερόσυλλος, όπως τώρα τον έχουμε χαρακτηρίσει για την οικονομία βέβαια της συζήτησης, για δύο κυρίους λόγους. Πρώτον, αναλογιστείτε, μπορούμε να αναλογιστούμε τι θα συνέβαινε στην Ελλάδα εάν το 1975 έβγαινε ένα αντίστοιχο βιβλίο όπου δολοφονείται ο Φλωράκης. Λοιπόν, μπορεί να είχαμε και τα επόμενα Δεκεμβριανά που λέει ο λόγος. Δεν αποκλείεται. Ναι.
Λοιπόν, αυτό σημαίνει ότι ο Μονταλμπάν συγκρούεται με ένα ιερατείο το οποίο έχει ουσιαστικά την ιστορική και πολιτική νομιμοποίηση να διεκδικεί στο όνομα του ισπανικού λαού και της ισπανικής εργατικής τάξης το αλάθητο. Και εκεί ο Μονταλμπάν ουσιαστικά τα σμπαραλιάζει, όπως πολύ ωραία το περιέγραψε κιόλας ο Ανδρέας. Έρχεται ένας ξένος, ένα ξένο σώμα, μπαίνει στο κόμμα, μπαίνει στην Κεντρική Επιτροπή για να λύσει το ένιγμα. Το δεύτερο επιπλέον στοιχείο που είναι εξίσου σημαντικό, η κριτική που ασκεί ο Μονταλμπάν στο Κομμουνιστικό Κόμμα και κίνημα, ξαναδιαβάζοντάς το πάντα λέω, γιατί όλα αυτά δεν μπορούμε να τα συγκρατούμε 30 χρόνια κτλ., είναι ότι ασκεί μια ολομέτωπη επίθεση στην κουλτούρα. Σε αυτό, δηλαδή σε ό,τι λέμε αριστερή κουλτούρα, αριστερό πολιτισμό, είτε είναι πολιτικός αυτός ο πολιτισμός, είτε αφορά την τέχνη και όλα τα σχετικά πεδία. Αυτό νομίζω είναι και το μεγάλο κέρδος που βέβαια αργά το καταλάβαμε. Για να είμαι και εγώ ειλικρινής, όταν πρωτοδιάβασα τον Μονταλμπάν στη Γερμανία, εντάξει, το βρήκα πολύ ενδιαφέρον, αλλά είχα κάποιες επιφυλάξεις. Ίσως ναι. Τα χρόνια, δεν ξέρω, κάποια πράγματα να έχουν αμβληθεί και κάποια να έχουν οξυνθεί. Και βλέπω πόσο μπροστά από την εποχή του, και πολύ σωστά ανέφερες για το θέμα του ευρωκομμουνισμού, το ισπανικό σκέλος του κομμουνισμού είναι ουσιαστικά το ένα από τα τρία σημαντικά κινήματα του ευρωκομμουνισμού, του ιταλικού και του γαλλικού. Βέβαια, οι Γάλλοι δεν ήταν τόσο ευρωκομμουνιστές, αλλά τέλος πάντων συγκαταλέγονται κουτσά στραβά μαζί, αλλά κυρίως είναι οι Ιταλοί. Λοιπόν, ένα από τα δύο μεγάλα. Είναι από τα δύο μεγάλα. Προφανώς, μα ήταν τα τρία μεγάλα κομμουνιστικά κόμματα στην Ευρώπη. Αυτό είναι γεγονός. Οπότε, αυτή ακριβώς η ολομέτωπη επίθεση με την κουλτούρα επιφέρει, θα έλεγα, κάποιες σεισμικές αναταράξεις και στην πολιτική και στην αστυνομική λογοτεχνία. Βέβαια, δυστυχώς, δεν ζήσαμε εκείνη την περίοδο στην Ισπανία για να ξέρουμε πώς έγινε η υποδοχή του βιβλίου και τι συζητήθηκε. Και όσοι είναι Ισπανόφωνοι, ίσως να ανατρέξουν σε παλιές εφημερίδες, σε σχετικά δημοσιεύματα κτλ. Αλλά αυτό πάλι είναι θέμα ενός άλλου σεμινάριου. Θα έλεγα ότι μαζί με τον Αντά είναι, και ελπίζω να εμφανιστεί και ο Ανδρέας, ότι μαζί με τον Αντά είναι τα δύο ανατρεπτικά, τα καταξοχήν ανατρεπτικά αστυνομικά αφηγήματα που μας αφορούν και εμάς προσωπικά, τουλάχιστον όσους περάσαν από την αριστερά. Δηλαδή, η δυσκολία στην ανάγνωση, ειδικά του και του φόνου στην Κεντρική Επιτροπή, κατά τη γνώμη μου είναι διπλή. Πρέπει να την διαβάσουμε μέσα από την αριστερά και ταυτόχρονα έξω από την αριστερά. Ναι, 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 ναι. Διχασμένη προσωπικότητα. Ναι, κάπως έτσι. Ένας διπολισμός. Παρά το ότι δεν ξέρω, συμφωνείς, ας πούμε, Κώστα, οι πολιτικές τους καταβολές του Μονταλμπάν και του Μανσέτ είχαν κάποια απόσταση, αλλά πιστεύω και εγώ ότι αυτή η κριτική, η αμφισβήτηση, η επίθεση, αν θέλεις, έτσι, από δύο διαφορετικές οπτικές, συγκλίνηση στην κατεύθυνση που λέμε. Ναι, ακριβώς. Όπως το λες, οι αποκλίσεις είναι σημαντικές, γιατί, εντάξει, η πιο βασική διαφορά και διαφοροποίηση είναι ότι η Ισπανία βγαίνει από 40 χρόνια φραγκικού καθεστώτος. Ακριβώς. Εδώ απλώς να θυμίσω ότι διαβάζοντας ένα σχετικό άρθρο σε κάποιο γερμανικό βιβλίο για την αστυνομική λογοτεχνία της Ισπανίας, τα δύο κεντρικά συνθήματα της Ισπανίας στην εποχή εκείνη ήταν το transition και cambio, δηλαδή μετάβαση και αλλαγή. Ναι, εάν ναι. Το μεταφέρουμε στα ελληνικά, δεν είναι τίποτα άλλο από αυτό που λέγαμε εμείς μεταπολίτευση, πρώτη εφταετία της 1984, και αλλαγή από το 1981 και μετά. Είναι μετά. Πάρα πολλές οι συγγένειες, είναι εκλεκτικές συγγένειες, αλλά είναι και θεμελιώδεις συγγένειες. Και γι' αυτό νομίζω και ο Μονταλμπάν, πρωτίστως ο Μονταλμπάν, χωρίς να θέλουμε να μειώσουμε την αξία των άλλων συγγραφέων, ακόμα και των συγχρόνων, ο Θανόν είναι ένας από αυτούς που ακολουθεί, που παίρνει τη σπιτάλη και κάνει έναν, θα έλεγα, μετα-Μονταλμπάν, να το πούμε έτσι.
Ναι. Αλλά ειδικά ο Μονταλμπάν μας αρέσει σε όλα του τα έργα, γιατί είναι, πρώτα-πρώτα είναι αθυρόστομος. Δηλαδή σπάει όλη αυτή τον καθοσπρεπισμό που, εντάξει, στο hard boy δεν υπάρχει βέβαια, αλλά εκεί υπάρχει η σλάνγκ και τα λοιπά. Είναι το ιερόσυλος που είπαμε, Κώστα, το ιερόσυλος που αποδίδει τέλεια. Ακριβώς. Δηλαδή ο Μονταλμπάν λέει τα πράγματα με το όνομά τους, είτε αφορά τις σκέψεις τρόπον τεινά του Πέπε Καρβάλιο για τις γυναίκες, κάτι που σήμερα με το Me Too και με όλα τα κινήματα, εντάξει, δεν είναι τόσο αποδεκτό, για να είμαστε λίγο και στην επικαιρότητα. Και από την άλλη, ουσιαστικά θα έλεγα μεταφέρει, μάλλον μεταγράφει σε ένα ερωτικό πάθος το ζήτημα του φαγητού και της γαστρονομίας. Ναι. Να το πιάσουμε αυτό, περιμένοντας και τον Ανδρέα, έχουμε γίνει σαν τον Μπέκετ λίγο, περιμένοντας τον Κοντό. Ναι. Να πούμε δύο λόγια, Κώστα, για το Μονταλμπάν, λέμε έτσι, ο Ιζό, ο Καμιλέρη, Μάρκαρης, ο δικός μας, το περίφημο μεσογειακό νουάρ, το οποίο εγώ προσωπικά θεωρώ ότι ο Μονταλμπάν είναι από τους εξέχοντες, αν όχι ο εξέχον παράγων, και το μεγάλο συνδυασμό του με τη μεσογειακή κουζίνα που λες, που πάλι και σε αυτό πρωτοπορεί, έτσι, είναι ο πρώτος που γράφει αυτά τα πράγματα. Υπάρχει λοιπόν αυτό που λέμε μεσογειακό νοάρ, γεωγραφικά αν το προσδιορίσω από τις ακτές Μεσογείου. Εγώ προσωπικά θα μπορούσα να το διευρύνω, πώς θα, δεν ξέρω ποια είναι η άποψή σου. Λέμε και για τον Ατιά, εγώ θα βάζα και τους Τούρκους και τον Ουμίτ και αυτά, παρά το ότι είναι μια άλλη ιστορία μεσογειακού. Ναι. Αλλά θεωρώ ότι εγώ μεσογειακό νοάρ αρχίζω και βάζω, όταν λέω στο μυαλό μου, ξεκινάω από τον Μονταλμπάν, ο οποίος πέρα από όλα αυτά που λέμε, τον τρόπο που γράφει και για την κεντρική επιτροπή που μιλήσαμε, εισάγει και μέσω του ήρωά του και την περίφημη ιστορία της γαστρονομίας, και βλέπουμε και τώρα γνωστούς σκανδιναβούς συγγραφείς, ας πούμε, οι οποίοι λέει, ζηλεύουμε το Μονταλμπάν και την κουζίνα που βάζει. Έρχεται το Αρνεντάλ και λέει, ας πούμε, τι μου λέτε εδώ, τι να φάμε εμείς, ας πούμε. Εδώ τρώμε στη Μεσόγειο. Δίνει εξέχουσα σημασία, η οποία και αυτή έχει ένα συμβολισμό, έτσι. Είναι σημαντικό κομμάτι, και ο ίδιος ο Μονταλμπάν είναι εξαιρετικός μάγειρας και με τις συνταγές του, αλλά και ο ήρωάς του ακολουθεί αυτή την πορεία, σωστά. Όπως λέει, σωστά, έχει ένα έντονο συμβολισμό, αλλά θα έλεγα ότι είναι ένας, το λέω λίγο ανορθόδοξα, ένας πρακτικός συμβολισμός. Ναι. Δηλαδή και ο ίδιος ο Μονταλμπάν είναι ουσιαστικά επισκέπτης των καλών εστιατορίων και του καλού φαγητού, άρα δεν κάνει μια κατασκευή της μοδός, να το πω έτσι. Από την άλλη, για το θέμα το μεσογειακό, νομίζω ότι πάλι θα ήθελε μια άλλη συζήτηση σχετικά, και παλιότερα είχε συμμετάσχει και εσύ στο Points and Crimes του Μακαρίδη, του Σάμι του Καπριλίδη, όπως σημάνω, και είναι πάντα ενδιαφέρουσες αυτές οι συζητήσεις. Εγώ θα έλεγα πρώτον ότι στο μεσογειακό, στο λεγόμενο μεσογειακό νουάρ, υπάρχουν, ας το πω έτσι περιφραστικά, υπάρχουν κάποια υποείδη, δηλαδή υπάρχουν μάλλον κάποιες ταυτότητες ή υποταυτότητες. Είναι η ισπανική, είναι η γαλλική κυρίως με την Μασαλία, είναι η ιταλική κυρίως με τον Καμιλέρη στη Σικελία, γιατί δεν μπορούμε να φανταστούμε μεσογειακό νουάρ στη Ρώμη, για παράδειγμα, ή στη Μιλάνο. Ναι, είναι ο Νότος. Είναι ο Νότος, έτσι. Ακριβώς, είναι ο Νότος. Και βέβαια είναι και η Ελλάδα, που εκπροσωπείται επάξια με τον Πέτρο Μάρκαρη, ο οποίος ήταν και φίλος κιόλας. Μπαίνει ο Ατρέας. Ναι, ναι, ναι. Και βέβαια είναι και ο Πέτρος Μάρκαρης. Εμφανίστηκε ο Ανδρέας. Εμφανίστηκε ο Ανδρέας. Τον ξαναχαιρετάμε. Γεια σου, Ανδρέα. Πρέπει να βγάλει το unmute. Βάλε το μικρόφωνο, Ανδρέα. Δεν ακούει. Είναι στο mute, μάλλον. Ναι, τώρα το βάλω. Τώρα το βάλω. Ανδρέα, μισό λεπτό, τελειώνω και παραλαμβάνεις τη σκυτάλη από τον Γρηγόρη. Εγώ απλώς αυτό που θέλω να πω είναι ότι η μαγειρική, η κουζίνα, ας το πούμε έτσι, ειδικά στο Μονταλμπάν, γιατί είναι, αν δεν κάνω λάθος, είναι ο μόνος που έχει γράψει αυτό το βιβλίο των συνταγών. Ψέματα, είναι και ο Καμιλέρη με τις συνταγές του Μονταλμπάνο, αλλά έρχεται αργότερα με τις ανήθικες συνταγές. Ουσιαστικά ο Μονταλμπάν ξέρει, βιώνει και εντάσσει
το σημαντικό θέμα της καθημερινότητας που είναι το φαΐ, μέσα στην κουλτούρα και της αφήγησης και του αστυνομικού. Τα υπόλοιπα θα τα συζητήσουμε στη συνέχεια. Να πάρει τώρα τον, δώσε τον λόγο στον Ανδρέα, γιατί τον χάσαμε. Θα κάνω την πάσα στον Ανδρέα με ένα διάλειμμα 20 δευτερολέπτων, Κώστα, για να πω μια ιστορία. Μου λέει ο Πέτρος ο Μάρκαρης, φίλος του Μονταλβάν, ότι μία λέει από τις λίγες πηγές διαφωνίας και καυγάδων εντός εισαγωγικών του Ζεύγους ήταν ότι όταν ο Μονταλβάν πήγαινε στο εξωτερικό για κάποιο συνέδριο, θεωρούσε υποχρέωσή του να γεμίσει το ψυγείο με συνταγές του για να αφήσει τη γυναίκα του να φάει. Οπότε όταν γύριζε μετά από 3-4 μέρες, προφανώς η γυναίκα του έβγαινε με φίλους, είχε μια κοινωνική ζωή. Έβρισκε λοιπόν ο Μονταλμπάν, λέει, τα φαγητά πύραχτα σε ψυγείο και γινόταν μπαρούτι. Διότι δεν δοκίμασε συνταγές του. Λοιπόν, Ανδρέα, όση ώρα δεν μας έβλεπες, μιλήσαμε για μεσογειακό νουάρ και τη σύνδεση του μεσογειακού νουάρ με τη μεσογειακή κουζίνα που κατέχει συμβολική εξέχουσα θέση στο έργο. Άρα. Ωραία. Πιάνω το νήμα από εκεί. Λοιπόν. Πιάνει το νήμα από εκεί. Ωραία, ωραία. Έχει γράψει αυτό το βιβλίο, δεν ξέρω αν το βλέπετε. Ναι. Τα Λουτρά. Λοιπόν, τα Λουτρά. Εδώ τι κάνει, εδώ πάει για αποτοξίνωση ο ήρωας. Δηλαδή έχει φάει του σκασμού, πίνει του σκασμού και πάει για να τα ξεχάσει όλα αυτά. Και περνάει άθλια, δηλαδή του κάνουν μια τρομερή δίαιτα, του κάνουν κλείσματα, του κάνουν ας πούμε διάφορα. Το ενδιαφέρον είναι αφενός ότι εδώ ας πούμε, με μία έννοια ας πούμε, κοροϊδεύει την ίδια την πρακτική που έχει βάλει στα προηγούμενα ας πούμε, βιβλία του, με μία έννοια την ανατρέπει, διότι γράφει ένα ολόκληρο βιβλίο αποτοξίνωσης από όλα αυτά και από όλες τις συνταγές που προβάλλει. Παίζει δηλαδή με έναν τρόπο λιγάκι όπως παίζει με την Κεντρική Επιτροπή ας πούμε, και το Κομμουνιστικό Κόμμα, παίζει με τα ίδια τα φαγητά και τις συνταγές του, μεταφέροντας τον ήρωά του στα Λουτρά, αλλά τα οποία είναι Λουτρά αποτοξίνωσης από το φαγητό ας πούμε, και το ποτό. Και εντάξει, και περνάει βέβαια άθλια. Το άλλο ας πούμε, που κάνει είναι ότι μεταφέροντας εκεί ας πούμε, το σκηνικό, μοιάζει πολύ με το σκηνικό των αγγλικών κλασικών αστυνομικών ιστορημάτων. Είναι κλεισμένοι ας πούμε, σε μια παρέα ας πούμε, μέσα και εκεί αρχίζουν και γίνονται ας πούμε, διάφοροι φόνοι. Είναι με μία έννοια ας πούμε, ένα κλασικό χουντάνιτς. Υπάρχει και ένα άλλο εδώ, ο μικρός αδερφός. Αυτή είναι μια συλλογή από διηγήματα. Έχει 2-3 ας πούμε, διηγήματα που το ονομάζει Puzzle και είναι αφιερωμένα στην Αγκάθα Κρίστη. Δηλαδή παίζει και με αυτό το είδος. Έχει ας πούμε, το hard boil και βασικά ποιος ο Καρβάλιο είναι τέτοιος τύπος, ας πούμε, τέτοιος ας πούμε, χαρακτήρας, αλλά με το whodunit παίζει ας πούμε, αρκετά και το χρησιμοποιεί με διάφορα κόλπα, με διαφόρους ας πούμε, τρόπους. Τώρα αυτό με τα Λουτρά και με την μεσογειακή ας πούμε, κουζίνα και διατροφή έχει το, υπάρχει ας πούμε, το εξής από πίσω, ότι η μεσογειακή κουζίνα δεν είναι τοπικό ας πούμε, γέννημα, είναι μια διασταύρωση ας πούμε, πολιτικών. Δηλαδή αν πάρει ας πούμε, κανένας την κλασική ιταλική μακαρονάδα ας πούμε, με την κόκκινη σάλσα και την αναλύσει, η ντομάτα και η πιπεριά προέρχονται από τη Λατινική Αμερική. Τα ίδια τα μακαρόνια προέρχονται από τους Άραβες. Με αυτή την έννοια, αν μιλήσουμε και για μεσογειακό αστυνομικό, ασφαλώς από μία πλευρά υπάρχει ας πούμε, γεωγραφικά, αλλά από την άλλη είναι μία μίξη επιρροής, ας πούμε, διεθνούς επιρροής. Και στο Μονταλμπάν φαίνεται αυτό, ότι υπάρχει ας πούμε, η αμερικάνικη επιρροή και ταυτόχρονα, αν θες, γενικότερα η αγγλοσαξονική ας πούμε, επιρροή. Υπάρχει και από το χουντάνιτ επιρροή και από τα hardboiled. Ενδεχομένως, μπορεί να μιλήσει κανένας για ένα τέτοιο είδος, μιλώντας πλέον, ας πούμε, για τη σκηνογραφία. Και γενικότερα, ας πούμε, για την εξέλιξη, ας πούμε, του αστυνομικού μυστορήματος από το 70-80, ας πούμε, και μετά και πολύ περισσότερο στον 21ο αιώνα, μπορεί να πει κανένας ότι είναι ένα είδος επαναλαμβανόμενο, που είναι, ας πούμε, η πρωτοτυπία του, ότι μπορεί και ανανεώνεται ανά γεωγραφικό τόπο, χώρο, γεωγραφική ας πούμε, περιοχή. Αυτή είναι ας πούμε, η εξέλιξή του. Αλλιώς από την εποχή ας πούμε, της Χάισμης και μετά, όπου ο ήρωας από το να είναι ας πούμε, θετικός
γίνεται αρνητικός και υπάρχει και αυτή η πλευρά στο αστυνομικό μισθόρυμα, από εκεί και πέρα δεν υπάρχουν άλλες, ας πούμε, εξελίξεις ως προς το είδος. Επαναλαμβάνεται και, ας πούμε, στο μεσογειακό αστυνομικό, είναι αρκετά συντηρητική, ας πούμε, η δομή του. Είναι, μεταφέρει πράγματα που ήδη υπάρχουν, δεν υπάρχουν, ας πούμε, άλλες καινοτομίες. Η καινοτομία όμως είναι η ανανέωση του είδους από χώρα σε χώρα, από γεωγραφική περιοχή σε γεωγραφική περιοχή. Και έτσι, ας πούμε, στην περίοδο, ας πούμε, της παγκοσμιοποίησης βλέπουμε ότι ξεπηδάνε, ας πούμε, ιδιαιτερότητες στο σκανδιναβικό νουάρ, στο Λάτιν νουάρ, στη Λατινική Αμερική, και υπάρχουν και κάποιες, ας πούμε, ιδιαιτερότητες στη σκηνογραφία και στη θεματολογία και στην περιοχή μας, ας πούμε, της Μεσογείου. Οπότε με αυτή την έννοια δεν είναι, ξέρεις, αδόκιμο να μιλάει κανένας για τέτοιες, ας πούμε, τοποθετήσεις, τέτοιους, ας πούμε, χαρακτηρισμούς. Και ο Μονταλμπάν σίγουρα στη διαμόρφωση τέτοιων, ας πούμε, χαρακτηριστικών ήταν από τους ανθρώπους που παίξαν, ας πούμε, ρόλο. Επίσης, επηρέασε και τους Λατινοαμερικάνους. Δηλαδή, τους έδωσε, ας πούμε, την αίσθηση ότι υπάρχει και μια πλάτη, ας πούμε, και από την Ισπανία σε αυτό που κάνουν. Με αυτή την έννοια. Και στη συνέχεια, όταν άρχισε ο Τάιμπο να οργανώνει κάθε χρόνο την Σεμάνα Νέγκρα, τις πρώτες, ας πούμε, χρονιές, ο Μονταλμπάν και ο Μανσέτ ήταν οι δύο, ας πούμε, άνθρωποι που μπόλιασαν, ας πούμε, την Ευρώπη με την Λατινική Αμερική σε ένα κοινό, περίπου, ας πούμε, καινούριο είδος. Αυτό είπαμε, Αντρέα, όσο έλειπες και με τον Κώστα, ακριβώς αυτή τη... Μάλιστα, ο Κώστα αναφέρθηκε παράλληλα στεοφόνο στην Κεντρική Επιτροπή και στον ΝΑΤΑ, ακριβώς, ναι, είπαμε αυτά τα πράγματα. Εγώ δράτω με τις ευκαιρίες, έτσι, επειδή έγραψε μια πολύ ωραία παράγραφο στο κομμάτι που υπήρχε Κώστα στο Πολάρ, που έγραψε ο Αντρέας για τον φόνο στην Κεντρική Επιτροπή, χρησιμοποιώντας έναν όρο, τον οποίο εγώ τα τελευταία 7-8 χρόνια προσπαθώ να καθιερώσω και στις κριτικές, με μία λέξη, το κοινωνικό αστυνομικό. Όχι δύο λέξεις, μία λέξη. Δηλαδή, λέω το αστυνομικό μυθιστόρημα και το κοινωνικό αστυνομικό. Στην παράγραφο σου αυτή τη φοβερή αναφέρεις στην κριτική στην ανάλυση για το φόνο στην Κεντρική Επιτροπή τον όρο κοινωνικό μυθιστόρημα. Είπαμε λοιπόν, όσο έλειπες και ο Κώστας το τόνισε πολύ σοβαρά, ότι θα μπορούσαμε να πούμε το μεσογειακό νουάρ βάζει αυτό το πολιτικό κοινωνικό πλαίσιο, κοινωνικό για μένα περισσότερο, και όντως υπάρχει σε αυτό το αποκαλούμενο νουάρ μυθιστόρημα, περισσότερο θα έλεγα στους Γάλλους, λιγότερο στους Ισπανούς, το κοινωνικό στοιχείο που να δικαιολογεί να χαρακτηρίσουμε έτσι ένα σύγχρονο μυθιστόρημα με όρο κοινωνικού αστυνομικού. Υπάρχουν τέτοια στοιχεία. Δεν είμαι σίγουρος απόλυτα πόσο αυτό είναι ένα ξεχωριστό είδος. Γιατί, ας πούμε, τα υπόλοιπα, οι τρόποι, ας πούμε, αφήγησης δεν αλλάζουν. Ας πούμε, από το hard-boiled, από το αμερικάνικο, δεν αλλάζουν. Δηλαδή, με μία έννοια, ξέρω εγώ, που είναι, ας πούμε, πολιτικό-κοινωνικό, ο Χάμετ και ο Τσάντλερ. Ναι. Δεν είναι ακριβώς, ας πούμε, έτσι. Σίγουρα μπορεί να πει κανένας, ναι, ότι υπάρχει μια κοινή θεματολογία. Μια θεματολογία που με έναν άμεσο, ας πούμε, τρόπο μιλάει για τα πολιτικά, ας πούμε, θέματα. Τα σύγχρονα των δεκαετιών ή κάνει φλάς, ας πούμε, μπακ, ας πούμε, πίσω. Αλλά παραμένει όμως ο μηχανισμός, ας πούμε, και η δομή του παραμένει ένα αστυνομικό μυθιστόρημα. Γιατί στην άλλη, ας πούμε, περίπτωση, δεν θα μιλήσουμε για αστυνομικό μυθιστόρημα, θα μιλήσουμε για κοινωνικό μυθιστόρημα, το οποίο είναι κάτι διαφορετικό. Είναι δύο διαφορετικά είδη, δηλαδή, το πολιτικό-κοινωνικό μυθιστόρημα και το αστυνομικό μυθιστόρημα, που έχει στοιχεία κοινωνικού μυθιστορήματος, πρόκειται για δύο διακριτά αφηγηματικά είδη. Αν αρχίσουμε, ας πούμε, να μπερδεύουμε αυτά, ας πούμε, τα πράγματα, νομίζω, ας πούμε, ότι θα δημιουργήσουμε, ας πούμε, μια ευκολία στο πώς γράφεται ένα αστυνομικό. Δηλαδή, ας πούμε, σε ένα αστυνομικό μυθιστόρημα, αν βάλεις, ας πούμε, λίγη σάλτσα πολιτικό-κοινωνική, δεν σημαίνει ότι είναι ένα καλό μυθιστόρημα. Όχι, αλλά μπορούμε. Παόλου αλλάζουν την οπτική. Δεν υπάρχει διαφωνία ότι σαφώς και στο
μεσογειακό, ας πούμε, νουάρ και στο σκανδιναβικό, υπάρχει μια κοινή θεματολογία που αφορά πολιτικά θέματα και κοινωνικά θέματα, θέματα μετανάστευσης, σύγχρονα θέματα, ας πούμε, διαφοράς. Σύμφωνοι. Όμως, γιατί είναι αστυνομικά μυθιστορήματα αυτά? Γιατί θα τα λέγαμε αστυνομικά μυθιστορήματα? Πρέπει να ακολουθούν, ας πούμε, κάποιους κανόνες. Πρέπει να έχουν έναν ορισμένο μηχανισμό αφήγησης. Αλλιώς δεν είναι αστυνομικά. Προφανώς, και στη συνέχεια έπεται ένα δεύτερο ερώτημα. Ποια είναι τα καλά αστυνομικά? Είναι εξ ορισμού αυτά τα οποία θα έχουν, ας πούμε, μια αναφορά πολιτικο-κοινωνική? Κατά την άποψή μου είναι λάθος αυτό. Δηλαδή, αν ακολουθήσει, ας πούμε, κανένας ένα ίσον, το ένα ίσον, ας πούμε, το άλλο και ίσον καλό, δεν είναι σωστό. Και επίσης στην ιστορία, ας πούμε, του αστυνομικού μυθιστορήματος ξέρουμε ότι κατά εποχές υπάρχουν ορισμένα υποείδη τα οποία, ας πούμε, κερδίζουν και στην αρχή έχουν μια πρωτοτυπία και κερδίζουν, ας πούμε, το κοινό, όπως παραδείγματος χάρη όταν πρωτοεμφανίστηκε ο Χάμετ, ας πούμε, και ο Τσάντλερ. Αυτά γεννήκανε τη δεκαετία του 20 και του 30. Ναι. Όταν πήγαμε στα τέλη, ας πούμε, του 20ου αιώνα, όποιος έγραφε με τον ίδιο τρόπο που έγραφε, ας πούμε, ο Τσάντλερ ή το Χάμετ, δεν διαβαζότανε. Ήταν για χιλιοστή φορά το ίδιο πράγμα, το ίδιο, ας πούμε, στυλάκι. Αυτή τη στιγμή, έχοντας περάσει τώρα, είμαστε 50 χρόνια, 60 μετά τον Μονταλμπάν και τον Μανσέτ. Εάν, ας πούμε, γράφει κανένας με τον ίδιο, ας πούμε, τρόπο, αυτό που θα γίνει σιγά-σιγά είναι ότι η ποιότητα του αστυνομικού μυθιστορήματος πρόκειται να πέφτει. Είναι σαν την αναβίωση του Ρεμπέκου. Όσο έλειπες, είπε ο Κώστας, Κώστα, θυμάσαι που είπες περί Μανσέτ, χρονολογικά. Εκείνη την εποχή, νομίζω, Αντρέα και Κώστα, εκτός από το Μανσέτ και τον Μονταλμπάν, αυτό το κοινωνικό αστυνομικό μυθιστόρημα που λέμε, το γράφουν και οι Σκανδιναβοί, έτσι, το γράφουν και Βαλ Βαλέ. Ναι, αλλά ταυτόχρονα όμως, αλλά αν διαβάσεις, ας πούμε, τα πιο καλά τους, όπως ήταν ο αστυνόμος Στάδε με την ιστορία, ας πούμε, με το λεωφορείο, είναι πάρα πολύ καλά γραμμένα αστυνομικά μυθιστόρηματα. Είναι πολύ καλύτερα, ας πούμε, γραμμένα από άλλα, ας πούμε, σημερινά. Αυτό, ας πούμε, δηλαδή, που το έχουν, ας πούμε, την πρωτοτυπία της θεματολογίας, δηλαδή, ας πούμε, το πρώτο, ας πούμε, σουηδικό που έχει μέσα θέμα με κάποιον, ας πούμε, μεστανάστη που σκοτώνεται, είναι από αυτό, ας πούμε, το ζευγάρι. Αλλά όμως είναι μέσα από μια ιστορία πάρα πολύ καλά γραμμένη και καλά, ας πούμε, δομημένη. Και είναι αυτό, ας πούμε, το οποίο έδωσε, ας πούμε, φόρα στο είδος. Και όχι μόνο το ότι γράψανε κάτι που είχε μέσα, ας πούμε, έναν μετανάστη. Όχι. Απλά γενικά είχαν κοινωνικό σχόλιο. Ας πάμε, επειδή ο χρόνος από ό,τι βλέπω και ο συντονιστής από την ευθύνη του χρόνου μας πιέζει, ένα άλλο μεγάλο θέμα που θέλω να μιλήσουμε, ξεκινώντας, Κώστα, αν θες, από σένα, είναι η σχέση του Μονταλμπάν, η ερωτική αυτή σχέση με την πόλη που λέγεται Βαρκελόνη, με την Καταλωνία γενικότερα. Νομίζω ότι είναι ένα μεγάλο κομμάτι στον τρόπο που γράφει ο Μονταλμπάν. Αν θέλει να μας πεις δύο λόγια και για τη Βαρκελόνη και επειδή εσύ είσαι και εξειδικευμένος λίγο ως αθλητικογράφος και την ερωτική σχέση εκτός από τη Βαρκελόνη που έχει και με το ποδόσφαιρο μου. Ευχαριστώ, Γρηγόρη. Να συμπληρώσω μόνο ότι ευθυγραμμίζομαι με τον Αντρέα στα όσα είπε μόλις. Θα έλεγα με όρους κεντρικής επιτροπής, δηλαδή δεν αλλάζω κάτι. Συμφωνούμε και ουσιαστικά και οι δύο συμφωνούμε με αυτό που έλεγε ο Μανσέτ, ότι ένα βιβλίο, ένα αστυνομικό, επειδή έχει ένα αριστερό μήνυμα, δεν σημαίνει ότι είναι καλό. Αυτό μας αφορά όλους, δεν είναι καμία κριτική, ούτε γενική, ούτε και αόριστη. Επανέρχομαι στο πολύ ενδιαφέρον σου ερώτημα, Βαρκελόνη και ποδόσφαιρο. Πολύ συνοπτικά, όπως είπα και στην αρχή, ο Μονταλμπάν κάνει επίσης ένα hat-trick που λένε οι Άγγλοι, για άλλους αυτούς, ένα κόλπο του ταχυδακτηνουργού. Ουσιαστικά, εκεί που θα περιμένανε έστω και εκ των υστέρων η Μαδρίτη να είναι η πρωτεύουσα του ισπανικού αστυνομικού μυθιστορήματος, γίνεται η Βαρκελόνη. Αυτό είναι ένα κόλπο γκρόσο του Μονταλμπάν. Ναι, και είναι Καταλανός ο ίδιος. Καταλανός είναι. Πολύ καταλαβαίνω. Αυτό λέω, ότι
Αυτό ναι, λέω ότι ναι, δεν εμφανίζεται ένας Βασιλιάνος, αλλά ένας Καταλανός. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο είναι ότι ο Μονταλμπάν όχι μόνο βάζει την, όπως είπα στην αρχή, την Βαρκελόνη στον λογοτεχνικό χάρτη του, του αστυνομικού μυθιστορήματος και ευρύτερα της λογοτεχνίας, γιατί ο κάθε μεγάλος αστυνομικός συγγραφέας είναι και σημαντικός λογοτέχνης. Αυτό θα πρέπει να το έχουμε κατά νου. Αλλά ουσιαστικά δημιουργεί ένα ανάλογο, θα έλεγα, χρονοτοπικό σύστημα, όπως το κάνει ο Σιμενών με το Παρίσι του Μεγκρέ, ώστε μας παίρνει από το χέρι και ουσιαστικά μας βάζει στη σκοτεινή πλευρά του φεγγαριού της Βαρκελόνης. Θα έλεγα μάλιστα ότι η αποκορύφωση σε αυτή την χαόδη και μυστηριώδη περιπλάνηση είναι φυσικά, είναι κυρίως το βιβλίο αυτό που αναφέρεται στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Βαρκελόνης, όπου η πόλη πλέον γίνεται αγνώριστη και αυτό είναι και μια τραυματική εμπειρία ουσιαστικά για τους ντόπιους στις ηλικίες του Μονταλμπάν. Οι νεότεροι, πάντα η νεολαία, είναι πιο ευεπίφοροι σε αλλαγές κτλ. Άρα δικαιωματικά λοιπόν η Βαρκελόνη του Μονταλμπάν αντιστοιχεί στο Παρίσι του Μεγκρέ και θα έλεγα ότι δεν είναι και πολλά τα, δεν είναι μάλλον πολλοί αστυνομικοί συγγραφείς που εντάσσουν στην αφήγησή τους ακριβώς το αστεακό τοπίο, όχι όμως ως σκηνικό, γιατί εντάξει αυτό είναι το πιο εύκολο, αλλά το εντάσσουν ως οργανικό στοιχείο του αφηγήματός τους. Στον βαθμό που το κάνει ο Μονταλμπάν. Στον βαθμό που το κάνει ο Μονταλμπάν. Ναι, αυτό ακριβώς. Αυτό ακριβώς. Το κάνει ο Μονταλμπάν, το κάνει ο Σιμενών, το κάνουν και κάποιοι άλλοι. Αλλά εντάξει, ας μην επεκταθούμε για την ώρα. Η Βαρκελόνη είναι, θα έλεγα, η πιο ανοιχτή στην Ευρώπη πόλη, ακόμα και την εποχή του, μάλλον και στο Μεσοπόλεμο, θα έλεγα. Δεν είναι τυχαίο και το έχω μαζί μου ότι ο Μονταλμπάν, και το λέω τώρα λίγο σχηματικά, ουσιαστικά προέρχεται τροποντινά κατά ένα μέρος από αυτόν εδώ τον συγγραφέα, τον Ραφαέλ Τάζης, η Βαλενσιάνικη Βίβλος. Είναι συγγραφέας του Μεσοπολέμου, θεωρείται από τους σημαντικούς στην ισπανική και γενικότερα ευρύτερη ισπανόφωνη λογοτεχνία, ο οποίος ουσιαστικά και αυτός βάζει την Βαρκελόνη και κυρίως τις σκιερές πλευρές της πόλης, βάζει στο προσκήνιο του αφηγήματος. Κλείνω με το ποδόσφαιρο για να δοθούν και λίγα λεπτά στον Αντρέα. Εκεί νομίζω ότι ο Μονταλμπάν έχει δώσει τα ρέστα του, γιατί είναι ο πρώτος και ο μόνος ουσιαστικά ο οποίος εντάσσει ακριβώς αυτό που έλεγα, ο οποίος μετατρέπει μάλλον το θέαμα σε ένιγμα. Χαρακτηριστικά να πω μόνο αυτό από το Σέντερφορντ που δολοφονήθηκε το Σκούρουπο. Το έχω σημειώσει γιατί είναι κάτι παρανοϊκό ουσιαστικά. Αναφέρεται σε ένα πολύπλοκο σύστημα ανάπτυξης παιχνιδιού με βάση τον Σέντερφορντ και παρουσιάζει την εξής παρανοϊκή, εγώ θα έλεγα, εξίσωση, την μεταφέρω ακριβώς όπως τη διαβάζω. Σίγμα ίσον 3 ε διά 3π ίσον σίγμα π, όπου αυτό μετασχηματίζεται σε σίγμα ίσον 3π διά 3 ε ίσον 6 ε π συν μη. Και κάνει κάτι φοβερούς μετά παραλογισμούς στο σύστημα, όπου όμως πίσω από την αγάπη του για το ποδόσφαιρο, και εδώ μόνο να υπενθυμίσω ότι στο Μετέχνιο, αν δεν κάνω λάθος, έχει κυκλοφορήσει ένα εξαιρετικό βιβλίο με τα κείμενα του Μονταλμπάν για το ποδόσφαιρο. Δυστυχώς δεν το βρήκα στα ράφια μου, είναι κάπου καταχωνιασμένο. Και θα έλεγα είναι τόσο εξαιρετικό που ακόμα και έναν οπαδό της Ρεάλ, όπως είμαι εγώ, κάνει να συμπαθεί ιδιαίτερα την Μπαρσελόνα. Γρηγόρη, δώσε στον Αντρέα το λόγο για να κλείσουμε σιγά σιγά. Αντρέα, έχουμε 4 λεπτά μέχρι τη λήξη του αγώνα, είναι όλα δικά σου. ακούμε με ενδιαφέρον το κλείσιμο για να προλάβουμε να ευχαριστήσουμε και τους ανθρώπους μας που φιλοξενούν. Ναι. Κοίταξε, ένα άλλο χαρακτηριστικό του Μονταλμπάν είναι η σχέση με τη δημοσιογραφία.
Και αυτό είναι ένα χαρακτηριστικό στα ισπανόφωνα αστυνομικά και στη Λατινική Αμερική όλοι έχουν σχέση με τη δημοσιογραφία και ο ίδιος. Και νομίζω ότι από αυτήν τη σχέση του έπαιξε ρόλο ώστε να κάνει και όλα, να προσθέσει στο έργο του και όλα αυτά περί Βαρκελόνης, περί ποδοσφαίρου, όλη αυτή την ιστορία. Νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό αυτό. Στο βαθμό που για τη δημοσιογραφία δεν έχουμε την σημερινή εικόνα του δημοσιογράφου. Και μιλάμε για ένα άλλο τύπου λειτουργήμα. Δηλαδή το ανθρώπου ο οποίος ψάχνει μέσα στην καθημερινότητα να δει τις μη φανερές πλευρές και να αποκαλύψει πράγματα, να δώσει στοιχεία. Αυτή είναι την λειτουργία. Είναι άλλη ιστορία η ευκολία της δημοσιογραφίας που ο καθένας πετάει μια λούμπα στα κοινωνικά μέσα δικτύωσης και άλλο ο σοβαρός δημοσιογράφος ο οποίος θα μεταφέρει πλευρές της πραγματικότητας στο κοινό του. Αυτή είναι μια διαδικασία που είναι πολύ κοντά στην διαδικασία που γράφει ένα αστυνομικό. Νομίζω ότι ο Μονταλμπάν είναι από τους ανθρώπους της παλιάς γενιάς που είχαν και αυτήν την ιδιότητα. Νομίζω ότι αυτό είναι αρκετά σημαντικό για να εντοπίσει κανένας τη δουλειά του. Και τα βιβλία του έχουν πολλά στοιχεία τέτοια, δημοσιογραφικής προσέγγισης των πραγμάτων κατά σκηνές, κατά κεφάλαια, γιατί αλλιώς έχει την αστυνομική, Νομίζω πάντως αυτό που θα μείνει, στην ιστορία για τον Μονταλμπάν είναι ότι ένας από τους ανθρώπους που σπάσανε τα στεγανά με τον δογματισμό της κομμουνιστικής προσέγγισης απέναντι στην αστυνομική λογοτεχνία. Και ότι αυτό δεν είναι αποκλειστικό του Μονταλμπάν, είναι μια σειρά ανθρώπων, αλλά αυτός ήταν από τις φιγούρες που το κάνανε υποδειγματικά και συμβολικά με πολύ καλό και συγγραφικό τρόπο, από τα μέσα το κάνανε αυτό το πράγμα και αυτό άλλαξε την ιστορία του αστυνομικού μυθιστορήματος. Υπάρχει, Αντρέα, πιο έτσι, να μην πω τη λέξη προβοκατόρικος, δεν μου αρέσει, πιο προκλητικός τίτλος από το φόνο στην Κεντρική Επιτροπή. Ναι, ασφαλώς. Για και εκείνη την εποχή ήταν... δεν υφίσταται τέτοιο πράγμα. Που βλέπεις ναι, και μιλάμε τώρα για εκείνη την εποχή για κομμουνιστικά κόμματα όπως το Κομμουνιστικό Κόμμα της Σοβιετικής Ένωσης, όπου η πλειοψηφία των μελών του πολιτικού γραφείου έχουν εκτελεστεί. Δηλαδή όπου μιλάμε για ιεροσιλία πάνω στο αυτονόητο. Ακριβώς. Πράγμα. Αλλά αυτό χρειάστηκε 70 χρόνια για να σκάσει, για να φύγει από τη μέση. Και το λέω γιατί ακόμη και τώρα πολλές φορές συζητάμε ότι θα μπορούσε κάποιος να γράψει ένα βιβλίο για την ελληνική ιστορία, όπως είπε σε κάποιο σημείο της κουβέντας μας. Πόσο δηλαδή αιρετικό θα ακουγόταν να γράψει ένα τέτοιο βιβλίο, δεν θα τολμούσε συγγραφέα να ασχοληθεί. Ο άνθρωπος το γράφει, ο Κονέστο, το 1975, δεν το γράφει δηλαδή 50 χρόνια μετά. Μόλις έχει φύγει ο Φράνκο, υπάρχει το κίνημα το Ευρωπαϊκό. Ναι, και υπάρχει μόνο, μόλις αρχίζει να υπάρχει ένας καινούριος γενικός γραμματέας, ο οποίος δεν είναι έτσι μέσα ελληνικός και τον βάζει να δολοφονείται. Ναι, η τιμωρία. Λοιπόν, η ώρα είναι 8 παρα 2. Να ξεκινήσω εγώ για να πει και ένα κλείσιμο καθένας από εμάς. Να ευχαριστήσω εγώ την Αντριάννα Μαρτίνες, τη Λέα που μας φιλοξένησε. Θερμές ευχαριστίες. Θερμές ευχαριστίες στον Αντρέα Αποστολίδη και στον Κώστα Καρφόπουλο που έριξαν αρκετό φως πάνω στην προσωπικότητα του Μονταλμπάν και μας έκαναν λίγο σοφότερους. Και πολύ πολύ θερμές ευχαριστίες σε όσους είχαν την υπομονή να παρακολουθήσουμε τη συζήτησή μας και να μάθουμε αυτά τα ωραία πράγματα από τους εκλεκτούς συναδέλφους. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Αν θέλετε να κλείσετε κι εσείς με κάτι, παιδιά. Ναι, και εγώ να ευχαριστούμε κι εμείς. Συγγνώμη. Όχι, τίποτα. Ευχαριστούμε κι εμείς πολύ για την φιλοξενία. Ναι, και εγώ να ευχαριστήσω την Αντριάννα και το Λέα για τη φιλοξενία. Τον Γρηγόρη για τον ωραίο συντονισμό του παιχνιδιού. Θα έλεγα ότι ήταν ένας ακριβοδίκαιος διαιτητής που έβλεπε όλες τις φάσεις. Και ευχαριστούμε βέβαια και όσους τυχόντες διαδικτυακούς θεατές παρακολούθησαν αυτή τη συζήτηση και καλή επιτυχία στη συνέχεια του Λέα.
Εξάλλου με τον Γκαλφόπουλο έχουμε παίξει μπάλα γράφοντας οι δυο μας ένα αστυνομικό μυθιστόρημα. Είναι στημένο, ήταν στημένο το παιχνίδι. Ξέρουμε το παιχνίδι κέντρου. Ακριβώς. Από το Φεστιβαλέα θέλω να σας ευχαριστήσω από την καρδιά για την πάρα πολύ ωραία εκδήλωση. Είναι τιμή να σας έχουμε και οι τρεις σας στο Φεστιβάλ. Ελπίζω και το 2022 να μπορέσουμε να κάνουμε ένα φεστιβάλ, αλλά όλοι μαζί, και διαδικτυακά, αλλά και όλοι μαζί, μας λείπει. Θέλω να ευχαριστήσω τις εκδόσεις Μετέχνιο, το περιοδικό Polar, αλλά και την Πρεσβεία της Ισπανίας και του Ινστιτούτο Σερβάντες για την υποστήριξη για αυτό το φεστιβάλ. Ελπίζω να σας δούμε στις 4 Νοεμβρίου. Έχουμε μια πολύ ωραία συζήτηση για την Nouvelle Noire μεταξύ Ελλάδα και Ισπανία και Λατινική Αμερική με τον Κάρλος Ανών, με την Μπρέντα Ναβάρο και με τον Μέτρος Μάρκαρης και με την βέβαια την Ασπασία Καμπύλη. Σε αυτό το κανάλι πάλι στις 7 το απόγευμα. Οπότε συνεχίσουμε δυνατά μέχρι τις 20 Νοεμβρίου με πολύ ωραίες εκδηλώσεις και πολύ σημαντικούς καλεσμένους. Ευχαριστώ πολύ σε όλους και στο κοινό μας που μας ακούει και μας βλέπει και μας ακολουθεί. Γεια σας. Το καλό.